Σε όλη τη χώρα επεκτείνεται με τη νέα χρονιά το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλωτικά μέχρι το τέλο του έτου σε 30 δήμου τη χώρα και ενίσχυσε περίπου 50.000 δικαιούχου, από του οποίου το 50% είχε μηδενικό εισόδημα. Οι αιτήσει στο keaprogram.gr θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και αίτηση πρέπει να κάνουν και οι παλιοί δικαιούχοι. Σε εμά, σαν Δήμο, στην κοινωνική υπηρεσία μα δεν έχει έρθει καμία διευκρίνηση. Ε, περιμένουμε διευκρινιστικέ λεπτομέρειε για να μπορούμε και εμείς ε, να βοηθήσουμε τον κόσμο που καθημερινά ε, έρχεται και ρωτάει για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα. Όπω δήλωσε ο Γενικό Γραμματέα Πρόνοια Δημήτρη Καρέλα, όταν δεν υπάρχουν αλλαγέ στα στοιχεία των δικαιούχων, περιουσιακά οικογενειακά, τότε οι αιτήσει είναι απλέ και θα μπορούν να κατατίθενται online μέσω κΕΠ. Η αίτηση είτε εγκρίνεται αμέσω είτε όχι. Δεν περνά από επιτροπή γεγονό που μειώνει το συνηθισμένο ελληνικό γραφειοκρατικό χρόνο. Υπάρχει πιθανότητα να το αναλάβουν τα κέντρα κοινότητα. Να σα πω ότι εμεί, σαν Δήμο Χανίων, έχουμε καταθέσει πρόταση για τα κέντρα κοινότητα, έχει εγκριθεί και υπολογίζουμε γύρω στον Απρίλιο με Μάιο να ξεκινήσουμε την λειτουργία της δομής. Καλύτερα θα είναι μια σύνταξη να έχουν όλοι. Η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με το τάξη, με την εργάνη και με τον ήλιο ώστε να υπάρχουν πλήρη δεδομένα. Αν πάλι προκύπτει στην πλατφόρμα δεδομένων κάποιο λάθο, όπω ότι είναι εγγεγραμμένα δύο παιδιά ενώ έχει γεννηθεί και ένα ακόμη, από τη στιγμή που καταχωρήθηκαν τα στοιχεία, αρκεί να δοθεί πιστοποιητικό στον τοπικό Δήμο και το πρόβλημα θα λυθεί. Αν υπάρχουν άλλε αλλαγέ, θα είναι καλύτερα να υποβάλλονται στι υπηρεσίε των Δήμων, καθώ θα χρειάζονται πιστοποιητικά και έγγραφα. Η αλήθεια είναι ότι προσέρχονται μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία στι υπηρεσίε μα. Από εκεί και πέρα όμω δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε ακριβώ τι πρέπει να καταθέσουν, ούτε πώ θα γίνει ακριβώ η επιλογή, λόγω του ότι δεν έχουν έρθει διευκρινήσει. Η ενίσχυση υπολογίζεται αρθριστικά μέχρι τα 200 ευρώ το μήνα για τον κάθε δικαιούχο, μέχρι τα 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο, 50 ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο και 100 ευρώ για κάθε προστάτευτο ανήλικο. Παράλληλα, στου δικαιούχου θα παρέχονται δωρεάν φάρμακα και περίθαλψη, φρούτα και λαχανικά από το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, του Ταμείου Ευρωπαϊκή Βοήθεια για του Απόρους, σχολικά γεύματα, κοινωνικό τιμολόγιο παροχών και θα δίνεται προτεραιότητα ώστε να εντάσσονται τα παιδιά στου βρεφονιπιακού σταθμού. Όλες αυτέ οι κοινωνικέ παροχέ πιστεύετε βοηθούν. Βέβαια, και βοηθούν και μακάρι να αυξηθούν όποια κατάσταση και να έρθει και όποια κυβέρνηση και να έρθει κατά τη γνώμη μου, ελάχιστα βοηθούν. Ε, έως Έω καθόλου. Αλλά δεν είναι, ε, ο κόσμο που θέλει δουλειά. Και δεν είναι τώρα το κοινωνικό επίδομα ελεημοσύνη, θεωρείται. ο ελληνικό λαό δεν είναι για ελεημοσύνη. Τέλο, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων η διάθεση στου δικαιούχου των επιδομάτων πρόνοια για το έκτο δίμηνο του 2016.